Γεια σας παιδιά, συνεχίζουμε το μάθημά μας, βρισκόμαστε στην ενότητα πρώτη που η ενότητα πρώτη μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο που θα μιλήσουμε για τους θεούς του Ολύμπου, οι θεοί λοιπόν του Ολύμπου. Ας διαβάσουμε το μάθημα. Ψηλά στον Όλυμπο κατοικούσαν οι 12 αθάνατοι θεοί σε ένα λαμπρό παλάτι. Έπιναν νέκταρ και έτρωγαν αμβροσία. Από εκεί ψηλά κυβερνούσαν τους ανθρώπους. Ο Δίας ή Ζεύς ήταν αρχηγός των θεών και των ανθρώπων. Ήταν θεός του ουρανού που μάζευε τα σύννεφα και έστερνε τη βροχή στη γη. Κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε όταν ήταν θυμωμένος. Λεγόταν και Ξένιος Ζεύς γιατί προστάτευε τους ξένους. Ψηλά λοιπόν στον Όλυμπο κατοικούσαν οι 12 αθάνατοι θεοί σε ένα λαμπρό παλάτι. Το ποτό τους ήταν το νέκταρ. Το νέκταρ ήταν χυμός λουλουδιών μαζί με μέλι και η τροφή τους ήταν η αμβροσία. Αμβροσία σημαίνει αθανασία. Ήταν η τροφή η οποία βγήκε από το κέρας της αμάλθειας και με την οποία τρεφόταν ο Δίας όταν, όταν ήταν στην σπηλιά της Κρήτης. Το ιερό κέρας αυτό της αμάλθειας λοιπόν έβγαλε την αμβροσία που ήταν μια τροφή η οποία έδινε αθανασία. Όποιος την έτρωγε γινόταν αθάνατος. Γι' αυτό και αμβροσία σημαίνει αθανασία. Από εκεί ψηλά λοιπόν οι 12 θεοί κυβερνούσαν τους ανθρώπους. Και ξεκινάμε. Εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε το Δία, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός των θεών. Δίας ή Ζεύς, αρχηγός των θεών και των ανθρώπων και ο θεός του ουρανού. Αυτός έστελνε τη βροχή, μάζευε τα σύννεφα και έστελνε τη βροχή και κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε όταν ήταν θυμωμένος. Όμως ο Δίας λεγόταν και Ξένιος Ζεύς γιατί προστάτευε τους ξένους. Δίας ή Ζεύς ή και Ξένιος Ζεύς που δήλωνε ότι προστάτευε τους ξένους. Αυτός ήταν ο αρχηγός των θεών και συνεχίζουμε τώρα να δούμε το δεύτερο θεό του Ολύμπου. Ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός της θάλασσας. Είχε ένα λαμπρό παλάτι στο βυθό και ζούσε εκεί με τη γυναίκα του την Αμφιτρίτη. Όταν θύμωνε, χτυπούσε με τη φοβερή του τρίαινα τη θάλασσα και σήκωνε κύματα θεόρατα. Εδώ βλέπουμε δεξιά κάτω τον Ποσειδώνα και αυτός κατοικούσε σε ένα λαμπρό παλάτι στο βυθό βέβαια της θάλασσας γιατί ήταν ο θεός της θάλασσας και ζούσε εκεί με τη γυναίκα του την Αμφιτρίτη. Όταν θύμωνε αυτός κουνούσε με την τρίαινα τη θάλασσα και προκαλούσε τα θεόρατα κύματα τα οποία έβλεπαν οι άνθρωποι. Ο Απόλλωνας ήταν θεός της μουσικής, της μαντικής και του φωτός. Γεννήθηκε μαζί με την αδελφή του την Άρτεμη στη Δήλο κάτω από ένα φίνικα. Εκεί είχε καταφύγει η μητέρα του Σιλιτό κυνηγημένη από τη ζηλιάρα Ήρα. Ο θεός λοιπόν της μουσικής και της μαντικής που μάντευε τι θα γίνει στο μέλλον και του φωτός ήταν ο Απόλλωνας. Γεννήθηκε στη Δήλο μαζί με την αδελφή του την Άρτεμη κάτω από ένα φίνικα. Εκεί είχε πάει, είχε καταφύγει η μητέρα του Σιλιτό που την κυνήγαγε η ζηλιάρα η Ήρα. Η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία και ξέρουμε όλοι ότι ζήλευε γιατί ο Δίας γνώριζε και άλλες γυναίκες και τις κατασκόπευε και τις ζήλευε. Κυνήγησε λοιπόν τη Λιτό και αυτή πήγε και γέννησε τον Απόλλωνα στη Δήλο κάτω από ένα φίνικα. Ο Απόλλωνας θεός της μουσικής, της μαντικής και του φωτός.
Ο ύφαιστος ήταν θεός της φωτιάς και των μετάλλων. Σε μια σπηλιά στον Όλυμπο είχε το εργαστήρι του, όπου έλιωνε τα μέταλλα και έφτιαχνε πράγματα περίτεχνα. Ήταν κουτσός γιατί κάποτε ο Δίας θύμωσε και τον πέταξε από την κορφή του Ολύμπου στη λίμνο και έτσι χτύπησε το πόδι του. Ο θεός της φωτιάς και των μετάλλων ήταν ο ύφαιστος, είχε το εργαστήριό του στον Όλυμπο, έλιωνε τα μέταλλα και έφτιαχνε πολύ όμορφα πράγματα. Τα όμορφα πράγματα ονομάζονται περίτεχνα, είχαν δηλαδή πολύ τέχνη. Ήτανε κουτσός γιατί ο Δίας τον είχε πετάξει από τον Όλυμπο και χτύπησε το πόδι του μια φορά που ήταν θυμωμένος. Που έπεσε στη λίμνο, σε αυτό το νησί, στη λίμνο, και εκεί πέρα χτύπησε το πόδι του. Ο Ερμής ήταν ο ταχυδρόμος των θεών. Φορούσε φτερωτά σανδάλια που τον έφερναν πάνω από στεριές και θάλασσες για να μεταφέρει τις παραγγελίες του Δία. Ήταν και θεός του εμπορίου. Αυτός συνόδευε τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο. Άλλος ένας θεός, λοιπόν, το βλέπουμε εδώ πέρα αριστερά τον Ερμή. Πιο πάνω είδαμε τον ύφαιστο και ψηλά αριστερά τον Απόλλωνα. Ο Ερμής ήταν ο ταχυδρόμος των θεών, φορούσε φτερωτά σανδάλια για να μπορεί να πετάει πάνω από στεριές και θάλασσες και να μεταφέρει τις παραγγελίες του Δία, αλλά ήταν και ο θεός του εμπορίου. Επειδή το εμπόριο χρειάζεται να κάνει μεταφορές από το ένα μέρος στο άλλο, να μεταφέρει τα εμπορεύματα, και έτσι προστάτευε όλους αυτούς οι οποίοι και αυτοί ταξίδευαν για να πουλήσουν τα πράγματά τους. Προστάτης τους ήταν ο Ερμής και συνόδευε και τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανε ο Ερμής, ο ταχυδρόμος των θεών. Ο Άρης ήταν θεός του πολέμου και του μίσους. Φορούσε πάντα πανοπλία, κρατούσε όπλα και του άρεσε να σκορπά τον τρόμο στους ανθρώπους. Ο θεός του πολέμου λοιπόν ήταν ο Άρης, τον βλέπουμε εδώ δεξιά με την πανοπλία του. Του άρεσε να είναι πίσω από κάθε πόλεμο και να προστατεύει αυτούς οι οποίοι, να βοηθάει αυτούς οι οποίοι μάχονται και πολεμάνε. Ο θεός του πολέμου ήταν ο Άρης. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι θεοί, όπως ο Πλούτονας, ο θεός των νεκρών και του κάτω κόσμου. Ζούσε στον Άδη με την Περσεφόνη, τη γυναίκα του. Ο θεός των νεκρών, ο θεός του κάτω κόσμου ήταν ο Πλούτονας, που ζούσε με την Περσεφόνη στον Άδη. Ο Διόνυσος, που ήταν θεός του αμπελιού και του κρασιού και του άρεσαν τα γλέντια και οι γιορτές και πολλοί άλλοι θεοί. Αυτοί ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε και για τις θεές του Ολύμπου. Μπορείς να κάνεις κλικ και να δεις τα βίντεο που σου έχω βάλει εδώ πέρα και έχω διαλέξει μέσα από το διαδίκτυο. Διάβασε και το σχολικό σου βιβλίο και σε περιμένω στο μέρος δεύτερο να απαντήσεις τις ερωτήσεις τις οποίες σου έχω ετοιμάσει. Τα λέμε λοιπόν στο μέρος δεύτερο με ερωτήσεις και απαντήσεις. Γεια σου!